Γεια σας. Η γιόγκα είναι μια ιδιαίτερα δημοφιλής μορφή γυμναστικής με παράδοση αιώνων, που ασκεί αποτελεσματικά και με απόλυτη ασφάλεια γυναίκες και άντρες, ανεξάρτητα από την ηλικία ή το επίπεδο φυσικής κατάστασης. Υπάρχουν πολλές παραλλαγές της γιόγκα, από την απολύτη ηρεμία σώματος και πνεύματος, μια μορφή άσκησης που στηρίζεται στη σωστή αναπνοή και οξυγόνωση του σώματος, μέχρι την power yoga, η οποία είναι αποτελεσματική ως προς την ενδυνάμωση όλου του σώματος. Αντίθετα με άλλες μορφές άσκησης, η γιόγκα απαιτεί λίγα και πολύ απλά αξεσουάρ, πάνω στα οποία θα στηριχτεί ένα πλήρες και ολοκληρωμένο ασκησιολόγιο. Έχω στα χέρια μου ένα yoga set, ένα ιδιαίτερα πρακτικό πακέτο που περιλαμβάνει τα τρία βασικά αξεσουάρ για να εκτελέσουμε ένα πρόγραμμα yoga. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει ένα ειδικό λεπτό και ορθοπαιδικό στρώμα, τα ειδικά τουβλάκια τα οποία θα μας βοηθήσουν στις ασκήσεις που απαιτούν στήριξη των άκρων και οι μάντες που θα μας επιτρέψουν να εκτελέσουμε ασκήσεις διατάσεων και ενδυνάμωσης. Το yoga mat που περιέχεται στο συγκεκριμένο πακέτο είναι ιδανικό για την περίπτωση και αυτό γιατί είναι αντιολισθητικό. Ακόμα και αν υδρώσουμε, δεν θα γλιστρήσει, κάτι πολύ βασικό για την ασφάλειά μας. Επίσης, δεν τσαλακώνει εύκολα και εφάπτεται τέλεια στο πάτωμα, προσφέροντας με αυτόν τον τρόπο τέλεια αίσθηση και σιγουριά σε κάθε κίνηση. Περνάμε στα blocks, τα μικρά τουβλάκια, τα οποία θα μας βοηθήσουν να παίρνουμε τη σωστή θέση στο σώμα και καλύτερη σύνδεση του σώματος με το έδαφος, ειδικά όταν η φυσική θέση του σώματός μας δεν το επιτρέπει. Αν για παράδειγμα σε μια επίκυψη δεν μπορούμε να κουμπίσουμε τα χέρια μας στο πάτωμα, βάζοντας το block στο πάτωμα θα είμαστε σε θέση να τα καταφέρουμε. Τα block θα βοηθήσουν κυρίως τους πιο αρχάριους ή τους ανθρώπους που έχουν μικρότερη ευελιξία στο σώμα να εκτελέσουν ασκήσεις διατάσεων. Τέλος, έχουμε τους ειδικούς ημάντες, οι οποίοι και πάλι θα βοηθήσουν ανθρώπους με μικρότερη ευελιξία, όχι μόνο για να είναι σε θέση να εκτελέσουν συγκεκριμένες ασκήσεις, αλλά να παραμείνουν σε μια θέση διάτασης για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Για παράδειγμα, αν κάποιος δεν είναι σε θέση να αγγίξει με τα δάχτυλα των χεριών του τις μύτες των τεντωμένων ποδιών, δένοντας τους ημάντες σε χέρια και πόδια, θα μικρύνει την απόσταση που υπάρχει ανάμεσα. Και σιγά σιγά η απόσταση αυτή θα μικρύνει αυξάνοντας τις διατατικές ικανότητες. Τέτοιες ασκήσεις θα συναντήσουμε πολλές φορές μέσα σε ένα πρόγραμμα γιόγκα και τα συγκεκριμένα αξεσουάρ θα μας βοηθήσουν να αποκτήσουμε καλύτερη και ταχύτερη εξοικείωση με το σώμα μας, μεγαλύτερη ευελιξία και ικανότητα για διατάσεις, έχοντας σαν τελικό όφελος πάντα την καλύτερη οξυγόνωση του σώματος και την πιο ασφαλή εγκύμναση. Πάμε λοιπόν να σας δείξω πώς να χρησιμοποιήσουμε τα blocks, τα τουβλάκια και τον ημάντα. Ως συναρχάρι είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανοίξουμε εδώ τα πόδια όπως είναι λυγισμένα και να κατέβουν, να εφαρμόσουν τα γόνατα στο έδαφος. Θα βάλουμε λοιπόν τον μπλοκ πίσω, θα καθίσουμε πάνω στο μπλοκ, θα φέρουμε το ένα πόδι μπροστά και το άλλο πίσω και θα προσπαθήσουμε να πιέσουμε τα γόνατα προς τα κάτω. Προσέξτε λίγο τη στάση του σώματος, δεν θέλω να λυγίζετε τη μέση, εδώ καθώς θα πάρουμε εισπνοή, ψηλά, εκπνέω, ίσια ισποντυλική στήλη και πιέζω γόνατα προς τα κάτω. Το ίδιο θα κάνουμε και με το άλλο πόδι μπροστά. Και σιγά σιγά θα δείτε ότι με καθημερινή εξάσκηση τα γόνατα θα κατέβουν να εφάπτονται τελείως στο έδαφος. Εδώ, ανοίγω. Πιέζω προς τα κάτω. Προσέξτε όμως τη σποντυλική στήλη να είναι σε ευθεία γραμμή. Εδώ θα πάρετε βαθιά εισπνοή. Και το ίδιο μπορείτε να προσπαθήσετε να ανεβάσετε σιγά σιγά για τη στάση του λωτού πάνω ένα-ένα πόδι. Εδώ θα κάνετε πρακτική σιγά-σιγά. Μία το ένα πόδι, μία το άλλο. Για να αποκτήσετε μεγαλύτερη ευλυγησία. Εδώ βάζουμε το δεξί πόδι μπροστά. Κατεβαίνουμε από τα μπλοκ και σε αυτήν εδώ τη θέση που θέλουμε να σηκώσουμε τη λεκάνη πάνω από το έδαφος, όταν το κάνουμε έτσι, για αρχάριους είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ενώ βάζοντας τα μπλοκ εδώ, δίνουμε όθηση στο σώμα προς τα πάνω. Βάζουμε δύναμη στα χέρια λοιπόν, εισπνέω, εκπνέω και προσπαθώ να ανεβάσω τη λεκάνη πάνω από το έδαφος. Το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και με τεντωμένα τα πόδια. Δηλαδή είμαι εδώ, είναι πάρα πολύ δύσκολο να προσπαθήσω να ανασηκώσω τη λεκάνη, ενώ με τα μπλοκ εδώ, σιγά σιγά, και μικραίνει η απόσταση. Αυτό είναι το σημαντικό. Εδώ. Ανεβάζω προς τα πάνω. Λυγίζω ξανά. Θα πάρω το ημάντα
Εδώ και πολλές φορές έχετε δει που δεν μπορείτε να σκύψετε μπροστά, το ίδιο θα κάνουμε και σε όρθια θέση. Δεν μπορείτε να σκύψετε μπροστά, να κουμπίσετε όλο τον κορμό πάνω στα πόδια. Σημαντικό είναι να κάνουμε ένα-ένα πόδι, θα περάσετε τον ημάντα κάτω, θα στρίψετε, θα τεντώσετε το πόδι όσο μπορείτε, ίσια η πλάτη όμως εδώ, λυγίζω, τραβάω με τα χέρια για να αποκτήσω μεγαλύτερη ελαστικότητα, τεντώνω, εδώ θα κατεβάσω σιγά σιγά και όπως θα τραβάω τον κορμό, στόχος είναι να κουμπίσω τον κορμό πάνω στα πόδια. Το ίδιο θα κάνουμε και με το άλλο πόδι. Λυγίζω, τραβάω και τεντώνω σιγά σιγά. Σιγά σιγά κατεβάζω προς τα κάτω και τραβάω με τα χέρια μου τα δάχτυλα των ποδιών προς τα πάνω, εδώ για να κατέβω χαμηλά. Και με τα δύο πόδια, αλλά σιγά σιγά και θέλει καθημερινή εξάσκηση. Αν δεν μπορείτε βέβαια κάθε μέρα, τρεις φορές την εβδομάδα τουλάχιστον για να αποκτήσουμε ευληγησία. Τραβάω με τον ημάντα. Εδώ, τεντωμένα τα πόδια και εδώ μπορείτε να ευθυγραμμίσετε και τη σποντυλική στήλη, δηλαδή φέρνω το στομάχι μέσα. Παίρνω μια βαθιά εισπνοή, εισπνέω και τραβάω προς τα κάτω. Προσέξτε το πηγούνι σας να είναι παράλληλο με το πάτωμα. Εδώ. Και σιγά σιγά, κάθε μέρα θα δείτε ότι θα κατεβαίνετε και πιο χαμηλά. Τραβάω με τα χέρια. Εδώ και προσπαθώ να κουμπίσω το κεφάλι πάνω στα πόδια. Θα κάνουμε και άλλη μία διάταση. Θα λυγίστε το ένα πόδι. Συνήστε με το δεξί, τεντωμένο το αριστερό. Θα περάσετε τον ημάντα. Εδώ. Θα τραβήξετε αργά και θα προσπαθήσετε να σκύψετε στο πλάι. Εδώ. Τραβάω με τα χέρια. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε και πίσω από το κεφάλι. Εδώ. Και νιώθετε αμέσως τη διάταση στο πλαϊνό μέρος του σώματος και το κεφάλι δεξιά. Και κατεβαίνω όλο και πιο χαμηλά. Πάμε το ίδιο με το άλλο πόδι. Λυγίζω το αριστερό. Τόνω το δεξί, τραβάω τον ημάντα, εδώ εισπνέω πάντα και εκπνέω κατά την ένταση. Εδώ, αργά τραβήξτε τον ημάντα πίσω και το κεφάλι από την αντίθετη πλευρά. Τραβάω τα δάχτυλα των ποδιών προς τα πάνω και σκύβω αργά προς τα κάτω. Πάμε λίγο, εδώ, ξαπλωμένη προς τα πίσω, το ίδιο μπορούμε να κάνουμε με τα πόδια, εδώ, τεντώνω, τραβάω, τραβάω και όσο πιο πολύ τραβάω με τα χέρια, νιώθω την ένταση στο πίσω μέρος των ποδιών. Εδώ, λυγίζω και τραβάω, το ίδιο μπορεί να γίνει και με ένα-ένα πόδι. Τραβάω και το ίδιο το φέρνω και στο πλάι, σιγά σιγά αυτό και νιώθω την ένταση στο εσωτερικό μέρος του μυρού. Λυγίζω, τραβώντας λυγισμένο το πόδι, δουλεύω τα ισχύα. Εδώ, το ίδιο θα κάνουμε και με το άλλο πόδι. Τραβάω, φέρνω αργά και με έλεγχο στο πλάι, λυγίζω και τραβάω για να δουλέψω εδώ στα ισχύα. Για να σηκωθούμε, γυρίζουμε στο πλάι, βάζουμε το χέρι για να προστατεύσουμε τη σποντυλική στήλη. Όπως είμαστε τώρα εδώ, μπορούμε να κάνουμε τη στάση βάρκα στη γιόγκα πολύ πιο εύκολα από ότι να προσπαθούσαμε να τεντώσουμε τα πόδια ψηλά. Είμαστε εδώ. Περνάω τον ημάντα κάτω από τα πέλματα. Λυγίζω, προσπαθώ να ισιώσω την πλάτη. Φέρνω και κρατάω αντίσταση και τεντώνω σιγά σιγά τα πόδια. Αν την αρχή δεν μπορείτε και είστε αρχάρι, λυγισμένα τα πόδια, προσπαθήστε να κρατήσετε ίσια την πλάτη και όχι να λυγίζετε τη μέση. Εδώ και σιγά σιγά θα τεντώσω τα πόδια. Εδώ. Για πάμε πάνω τώρα να δείξουμε και άλλες τάσεις.
όπως είμαστε εδώ. Πόδια σε διάσταση για τη στάση του πολεμιστή. Θα φέρω το δεξί πόδι στο πλάι, γόνατο δάχτυλα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνετε αυτό να κουμπίσετε κάτω το χέρι και να τεντώσετε το άλλο. Με τον μπλοκ όμως, δουλεύοντας εδώ χαμηλά τη λεκάνη, βάζω τον μπλοκ και μπορώ να τεντώσω το χέρι μου και να κατέβει η λεκάνη χαμηλά. Εδώ. Το ίδιο και με τεντωμένο το πόδι. Εδώ. Και όσο γίνεται πιο ελαστικό και αποκτάμε περισσότερη ευληγησία, θα αλλάζουμε τη θέση στο μπλοκ. Τεντώνω πάνω και στο τέλος. Τελείως κάτω το χέρι για να δουλέψω σε αυτήν εδώ τη στάση. Το ίδιο θα κάνουμε και με το άλλο πόδι. Την αρχή, το μπλοκ σε όρθια θέση. Προσέξτε λίγο στη στάση του πολεμιστή. Το γόνατο δεν ξεπερνάει τα δάχτυλα των ποδιών. Εδώ, χαμηλά η λεκάνη, τεντωμένο το άλλο πόδι και τεντώνω το χέρι ψηλά. Εδώ είναι παραλλαγές στη στάση του πολεμιστή. Φέρνω και με τεντωμένο το πόδι, τρίγωνο και αλλάζω θέση στο μπλοκ. Εδώ. Και στόχος είναι να έρθει κάτω το χέρι και να έχουμε την απαραίτητη ευληγησία που χρειάζεται. Εδώ τώρα, με τεντωμένα τα πόδια, θα πάρω τον ημάντα. Θα φέρω τον ημάντα κάτω από τα πέλματα. Λυγίζω την αρχή, ίσια η πλάτη μου, τραβάω και προσπαθώ να κουμπίσω το στήθος πάνω στους μυρούς. Μέσα το κεφάλι, όπως θα είμαι εδώ στην εισπνοή, εκπνέω και προσπαθώ να τεντώσω τα πόδια όσο μπορώ, τραβώντας με τα χέρια τον ημάντα. Εδώ, και να γίνεται ένα, να κουμπίσετε. Στόχος είναι το μέτωπο στα γόνατα. Το ίδιο να προσπαθήσουμε σιγά σιγά και σε όρθια θέση. Με τη μόνη διαφορά, αν δεν έχουμε την απόλυτη ισορροπία που χρειάζεται, μπορούμε να κρατηθούμε από μία καρέκλα. Θα σας το δείξω λίγο. Εδώ, τοποθετώ τον ημάντα κάτω από το πέλμα και προσπαθώ να τεντώσω το πόδι μου όσο μπορώ. Αν δεν μπορώ την αρχή, τεντωμένο το πόδι, λυγισμένο και πιέζω σιγά σιγά. Το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και στο πλάι. Κρατώντας τον ημάντα, εδώ προσπαθώ να κρατήσω ισορροπία. Είπαμε, δεν έχουμε καλή ισορροπία, κρατάμε από μία καρέκλα και τεντώνω το πόδι όσο μπορώ. Το ίδιο θα κάνουμε και με το άλλο πόδι. Τεντώνω. Λυγίζω, κρατάω με το ένα χέρι. Εδώ, σιγά σιγά. Άργα, κάτω. Και θα σας δείξω μία τελευταία διάταση, πάρα πολύ καλή. Εδώ, τραβάω. Προσπαθώ να κλείσω και ανοίγω αργά. Αργά. Εδώ, κατεβάζω με το ένα χέρι. Πιέζω με την παλάμη μου και τραβάω. Και μπορώ να μετακινήσω το χέρι, να τραβήξω, να νιώσω τη διάταση. Εδώ. Και από την άλλη πλευρά. Εδώ. Άρα, πάρτε μία βαθιά εισπνοή. Είδατε ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα blocks και τον ημάντα σε πάρα πολλές στάσεις της γιόγκα, να σας βοηθήσει έτσι ώστε να αποκτήσετε ευληγησία και να μείνετε περισσότερο στις διατάσεις, γιατί αυτό είναι το σημαντικό, για να έχουμε καλύτερη οξυγόνωση όλου του σώματος.